Ευχαριστώ. Το ξέρω. Επειδή ακούστηκαν εκφράσεις περί γελιοποίησης, ευτελισμού, ντροπής κτλ. Είναι προφανές πως η σιωπή δεν είναι χρυσός και ποτέ δεν την ακολουθήσαμε. Και όχι μόνο εγώ προσωπικά που δεν το έχω ακολουθήσει ποτέ, αλλά και συνάδελφοι από όλες τις πτέρυγες. Και πρέπει να τοποθετούμαστε επί της ουσίας στην συζήτηση η οποία γίνεται. Μάλιστα χθες σε μία καλή συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων, όπου το κλίμα της δεν έχει καμία σχέση με κάποιες διαρροές σε ορισμένες πλευρές που υπήρξαν ότι έγινε χαμός κτλ. Δόθηκαν οι εξηγήσεις, άσχετο αν δεν γίναν δεκτές, αντικρούστηκαν από τους εκπροσώπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της Ελλάδος αντιπολίτευσης, αλλά δόθηκαν οι εξηγήσεις και σε ένα πάρα πολύ σοβαρό και πολιτικό πλαίσιο, και μπορεί όποιος εκ των συναδέλφων θέλει να ανατρέξει και στα πρακτικά. Πιστοποιήθηκε κατά πλειοψηφία ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Σωστά, επαναλαμβάνεται επί της ουσίας αυτή η συζήτηση σε επίπεδο ολομέλειας και είναι εύλογο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει κανένα νόημα να ανατρέξουμε για να πούμε ακριβώς πόσα ποιοι κάναν σε σχέση με συζητήσεις και με διαδικασίες του Κοινοβουλίου, οι οποίες πράγματι σε όλο το παρελθόν διάστημα και μέχρι σήμερα αρκετές φορές έχουν πληγεί ως προς την ορθότητα και τη διαδικαστική του υφή. Απλώς θα υπενθυμίσω για την συζήτηση και μόνο, χωρίς καμία διάθεση συμψηφισμού ή αντίστοιξης, ένα πλήθος διαδικασιών μέσα από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όπου ούτε καν ως τροπολογίες ή ως συζητήσεις κατεπήγοντος ή επήγοντος στη Βουλή, σε κρίσιμες φάσεις, λόγω προθεσμιών ή άλλων διαδικασιών, υπήρχαν κατά το Σύνταγμα θέση νομοθέτησης και βεβαίως με την δέσμευση που όλοι γνωρίζουμε μετά από 40 ή πόσες μέρες να εγκρίνονται και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπήρξαν λοιπόν σειρά τέτοιων διαδικασιών, προβλεπόμενες ή στα όρια του Συντάγματος, του Κανονισμού κτλ., που παρακολούθησαν αυτή την επώδυνη διαδικασία αυτά τα χρόνια. Να έρθουμε όμως στην ουσία, διότι περί της ουσίας πρόκειται και χθες και για αυτήν και με βάση την ουσία αντικρούσαμε και τις σχετικές αιτιάσεις στην διάσκεψη των Προέδρων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουν ότι ευτυχώς η διαδικασία της συζήτησης για τη δεύτερη αξιολόγηση έχει πάρει έναν πολυπαραγωγικό και διεθνή χαρακτήρα σε όλα τα επίπεδα. Και επαναλαμβάνω, ευτυχώς, διότι έχουν έρθει στην επιφάνεια όλα αυτά για τα οποία είτε εικάζαμε, είτε γνωρίζαμε, είτε και όλοι οι συνάδελφοι από τα κόμματα τα ευρωπαϊκά της ευρύτερης οικογένειας στις οποίες ανήκουν ξέρανε, δηλαδή αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις, νοοτροπίες, πολιτικές πιέσεις, τρικλοποδιές, επιτρέψτε μου την έκφραση, να θυμίσω διαλόγους πριν από ένα χρόνο που είχαν γίνει και είχαν βγει στη δημοσιότητα που λέγανε ακριβώς μια συγκεκριμένη στρατηγική η οποία θα ακολουθείτε. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η παρούσα διαδικασία, και το βλέπουμε κάθε μέρα, όλοι μας ανατρέχουμε και στα site και τα λοιπά. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε συνεχώς δίπλα μας τον κύριο Υπουργό Οικονομικών που προείσταται της διαπραγματευτικής ομάδας για να μας ενημερώνει. Γνωρίζουμε λοιπόν πως γίνεται μια εξαιρετική, τη χαρακτηρίζω εγώ, από άλλους ονομάζεται ας πούμε ότι είναι υποκριτική ή οτιδήποτε άλλο, δεν παίζει ρόλο. Μια εξαιρετική προσπάθεια από πλευράς της κυβέρνησης αυτή η διεθνή συζήτηση που αφορά εμπολής πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά μέτωπα, πάρα πολλούς συσχετισμούς, ακόμα και την ίδια την αρχιτεκτονική της Ευρώπης μετά το 18, αλλά η οποία γίνεται επαφορμή του ελληνικού προγράμματος και της συζήτησης και της πίεσης που υπάρχει, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι αυτή η συζήτηση εξελίσσεται. Και είμαι αισιόδοξος, και το λέω ευθύτατα, ότι η εξέλιξή της, τις προσεχείς μέρες, θα είναι στην κατεύθυνση επικουρική απολύτως, στην κατεύθυνση
η χώρα να πετύχει μια συμφωνία με βάση την οποία σε ορατό διάστημα και ενώ στα πλαίσια των θεσμισμένων προθεσμιών και του θεσμισμένου ορίζοντα να προχωρήσει και στην έξοδο της αγορός και στην τακτοποίηση του χρέους και σε όλα τα προαπαιτούμενα, διότι ακριβώς η ελληνική οικονομία βρίσκεται, και όλοι το αναφέρουν αυτό, δεν αναφέρεται μόνο εδώ πέρα μέσα, διεθνώς αναφέρεται, με βάση και τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν για κρίσιμους τομείς, είτε κοινωνικούς ανεργία, είτε για οικονομικούς που αφορούν στην ανάπτυξη που έχει μπει ήδη η χώρα μας από το πρώτο τρίμηνο, όλοι αναγνωρίζουν ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση που μπορεί πράγματι ως εφαλτήριο και με την παρούσα συμφωνία τη δεύτερη αξιολόγηση, χωρίς επιπλέον επί της ουσίας μέτρων τώρα τα οποία θα αναλαμβάνονται, και επ' αυτού η συζήτηση εξυντλήθη την προηγούμενη φορά εδώ πέρα, να προχωρήσει. Να προχωρήσει και να έχει ένα πολύ καλό οδικό χάρτη με βάση αυτά τα οποία έχουν προδιαγραφεί. Προς τα εκεί πηγαίνει αυτή η διεθνή συζήτηση, που δεν είναι συζήτηση ημερίδας, είναι μια σκληρή αντιπαράθεση απόψεων ανάμεσα σε οργανισμούς, σε Υπουργεία Οικονομικών, σε ηγέτιδες δυνάμεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες παρακολουθούν όπως και εμείς και τον εκλογικό κύκλο, και σημειώστε το αυτό, τον που γίνεται ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και όλοι προσπαθούν να κερδίσουν πόντους και στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουμε όλοι μας, η οποία μέσα στο 17 και προς το τέλος του 17 θα οριοθετήσει ενδεχομένως μία νέα αρχιτεκτονική, κάποιους νέους συσχετισμούς, μέτρα αλληλέγγυας αντιμετώπισης των αδιεξόδων και των κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Τούτων δεδομένων λοιπόν, η επιλογή της κυβέρνησης, με δεδομένα το οποίο χθες ήμουν αναλυτικός στη διάσκεψη των Προέδρων, το γνωρίζουν οι συνάδελφοι και κλείνω, με συγχωρείτε για το ότι μακρηγόρησα, με δεδομένο το ότι δεν υπήρχαν δυνατότητες να πάμε τη Δευτέρα, δηλαδή σε μια πιο κανονική διαδικασία. Ούτε αυτή θα ήταν όπως θα έπρεπε. Διότι εξελίσσονται σήμερα, αύριο, χθες το βράδυ εξελίχθηκαν, στη βάση και της απόφασης που πήραμε ότι σήμερα συζητιούνται, μια σειρά συζητήσεις. Υπόθηκε προηγούμενα, άκουσα ότι θα έρθει και ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο αυτό, αλλά απλώς επί μία εβδομάδα ο νέος Γάλλος Υπουργός Οικονομικών έκανε μία σειρά συζητήσεων, διερευνητικών και άλλων, στη βάση σχεδίων. Πολύ καλύτερων σχεδίων από αυτά τα οποία είχαν παρουσιαστεί και τα οποία σωστά, κατά την άποψή μου, απερίφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση στις 22 Μαΐου. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορούσε να πάει διαφορετικά η συζήτηση παραπέρα για αυτούς τους λόγους. Άρα η πρότασή μου είναι να υπάρξει η διαδικασία, να γίνει όσο θα γίνει και όλοι θα κρίνουν την επάρκεια από τους υπουργούς της κυβέρνησης η αντίκρουση επί της ουσίας των θεμάτων που έχουν τεθεί. Ακούσαμε παραδείγματος χάρη προηγούμενα τον κύριο Καραθανασόπουλο επί της ουσίας να τοποθετείται και στα πέντε αντικείμενα, να γίνει η αντίκρουση, να διαφωτιστεί η ολομέλεια και με μια διαδικασία την οποία να περιφρουρήσουμε, και είμαι σίγουρος πως θα το κάνουμε, επί της ουσίας να εξελιχθεί μέχρι σήμερα τα πόδια μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά.